Όλοι οι εθελοντέ, όλη η αυτοδιοίκηση, stand by με τα μηχανήματά του ο στρατό, η ελληνική αστυνομία εκενώνει και κυρίω οι πυροσβέστε μα και εθελοντέ μα που κάνουν μια συγκλονιστική δουλειά φέτο. Ασταμάτητα δουλεύουν μέρα και νύχτα. Τρει και τέσσερι και πέντε και έξι μέρε έχει απαιτηθεί σε μεγάλε περκαγιέ να παραμένουν στο πεδίο για τι αναζωοποιρώσει. Το βράδυ δεν φαίνεται τίποτε. Το πρωί έχει ένα-δύο καπνάκια. Το μεσημέρι ξεπηδούν κάπου φλόγε γιατί αυτό είναι το κλίμα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της κλιματικής κρίσης, mm. σε, σε, μια συνθήκη η οποία είναι ανυπέρβλητη. Τα ενέργεια σηκώνονται υποχρεωτικά με την οποιοδήποτε αναγγελία, δηλαδή δεν περιμένουμε να φτάσει επί τόπου ο πύρος βέστη ο πρόεδρος, για να μας πει ότι υπάρχει πυρκαγιά σηκώνονται και αν και εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη, ακυρώνεται η απογείωση. Υπάρχει... Νομίζω 20 λεπτά χρειάζεται. Δηλαδή, έχω δει και εγώ. Υπάρχουν και περιπολίε πολλέ φορέ με ελικόπτερα χωρί να υπάρχει. Έμφωρτες, κύριε ε, κοντά, Δηλαδή, και στην Αττική και σε άλλε περιοχέ τη χώρα, τι κρίσιμε ώρε τη ημέρα, ανάλογα με τι αποφάσει του κυρίου αρχηγού, εν αέρια πετάνε γεμάτα. Mm -hmm. Άρα δεν απαιτείται καν αυτό το 20 λεπτό που να... μέσα να... στο σημείο όταν υπάρχει κάτι. Και φυσικά μια, μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή και τομή το ότι πλέον έχουμε και στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, 24, 24 ώρο 24 ώρο drones να πετάνε πάνω από τους δασικούς μας όγκους και τις ημιαστικές μυ, οι οι περιοχές mm -hmm. με κάμερες infrared δυνατότητα να ε, κάνουν detect τη νύχτα Αυτό μας, αυτά μας, μας δίνουν ε, τι ακόμα πιο νωρί την πρόγνωση δηλαδή βλέπουμε από τις κάμερες μας που έχουν τα drones αυτά και μας δίνουν στο κέντρο επιχείρησης στο Εσκεδίκ, στα ΠΕΚΕ στους εθελοντές και στους δημάρχους, βλέπουμε στο πεδίο την έναξη σε οποιοδήποτε πυρκαγιά. τρέχουμε όλοι πιο γρήγορα, οργανωμένα, συνταγμένα και με σκοπό να προστατέψουν τους συμπολίτε μας. Και